οικοδόμηση του νέου ΟΣΥ είναι πράγματι ένα τιτάνιο έργο. Βήμα-βήμα όμως το ΕΣΥ αλλάζει με σημαντική χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης προχωράμε στον εξυγχρονισμό και σε σημαντικές παρεμβάσεις σε παραπάνω από 80 νοσοκομεία και σε παραπάνω από 150 κέντρα υγείας. Σήμερα, εδώ στον Άγιο Παύλο, ένα πολύ σημαντικό νοσοκομείο για την Ανατολική Θεσσαλονίκη, είδαμε ένα μικρό μόνο δείγμα από τις παρεμβάσεις αυτές με τα καινούργια τμήματα επιγόντων περιστατικών υπερσύγχρονων, τα οποία θα δοθούν σε λειτουργία εντός των επόμενων δύο εβδομάδων. Συνολικά, μόνο ο Άγιος Παύλος από ευρωπαϊκούς πόρους, και θέλω να το τονίσω αυτό, θα εισπράξει παραπάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει γίνει ουσιαστικά στο νοσοκομείο από τότε που κατασκευάστηκε. Και όπως είπε και η κυρία Υπουργός, το νέο ΕΣΥ απαιτεί σημαντικές παρεμβάσεις και σε υποδομές και σε εξοπλισμό, αλλά κυρίως και στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, διότι καλά είναι τα κτίρια, καλά είναι για τα μηχανήματα, αλλά αν δεν έχουμε καλά καταρτισμένους και ικανοποιημένους γιατρούς, νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το οραματιζόμαστε. Σε πείσμα όσων λοιπόν επιμένουν για αντιπολιτιστικούς λόγους να απαξιώνουν το ΕΣΥ, το ΕΣΥ αλλάζει βήμα-βήμα, όπως είπαν, με μεγάλη προσπάθεια. Δεν θα φανεί όλο το έργο από την πρώτη στιγμή. Σε αυτή την κατεύθυνση όμως κινούμαστε με μεθοδικότητα και συστηματικότητα. Και κάτι τελευταίο, επειδή έχουμε μπροστά μας σε δύο μήνες από τώρα και ευρωεκλογές, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωριζόμαστε ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις γίνονται από ευρωπαϊκούς πόρους. Συγκεκριμένα οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πρόσθετοι πόροι, τους οποίους αυτή η κυβέρνηση διεκδίκησε, εξασφάλισε για τη χώρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ κατευθύνεται σε παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται στην υγεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί στις 9 Ιουνίου ψηφίζουμε και για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει και η οποία πρέπει με τη σειρά της να υποστηρίξει τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην πατρίδα μας.